Έγινε επίσημα για πρώτη φορά η αποκάλυψη του gameplay στο ολοκένουργιο Marvel Spider-Man 2. Ήρθε η ώρα να παρακολουθήσουμε παρέα το τρέιλερ και να το σχολιάσουμε. Μείνετε συντονισμένοι διότι θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 23 και ξέρετε πως όπως και όλα τα προηγούμενα θα ζήσουμε αυτή την εμπειρία παρέα. Οπότε σιγουρευτείτε ότι θα κάνετε εγγραφή. Πάμε να το δούμε λοιπόν. Είναι cinematic αλλά έχει και αρκετό gameplay για να δούμε πως θα είναι αυτό το παιχνίδι. Έχω διαβάσει πως θα κυκλοφορήσει μόνο σε PlayStation 5, όχι σε PlayStation 4 όπως το προηγούμενο, οπότε σίγουρα θα έχει ανανεωμένα γραφικά, θα τρέχει πιο γρήγορα, αλλά δεν τα έχουν κάνει πιο optimize. Τώρα βλέπουμε έναν τύπο να κυνηγάει από ό,τι φαίνεται, ακολούθησε κάποιο αίμα. Μου θυμίζει τον κυνηγό. Σέργεϊ είναι αυτός ο Κρέιβεν. Αν θυμάστε, θυμάμαι από τα παλιά, ποιος που ήταν ντυμένος λιοντάρι. Οχ, νάτος. Λοιπόν, είναι ο κυνηγός, παιδιά. Είναι ένα μεγάλος εχθρός του Spider-Man. Σε παρακολουθούσα. Και εσύ λέει δεν αισθάνθηκες τίποτα. Επίσης, έχουμε δει από το Miles Morales τον τερματισμό ότι υπάρχει το συμβιωτικό. Δηλαδή, θα δούμε σίγουρα τον Venom. Στο post-credit scene από το Miles Morales είχαμε δει τότε τον. Τον Osborn. Opa. And this is what you find. Huh. Sir. Perhaps a new hunting ground. Opa. Ψάχνουν να κυνηγήσουνε. Αυτό εδώ είναι το concept τους. Το θέμα είναι τι ψάχνουν. Black Cat, Brawler, Wraith, Tombstone, Spider-Man. Και οι δύο Spider-Man, παιδιά. Okay. Και ο Miles Morales και ο Peter Parker θα είναι σε αυτό. Και βλέπουμε τώρα αυτόν τον Sergey να πάει στη Νέα Υόρκη για να ξεκινήσει να κυνηγάει. Μάλλον θα είναι ο μεγάλος εχθρός. Ο μεγάλος εχθρός θα είναι ο Venom. Βασικά σίγουρα στα τρέιλερ δεν αποκαλύπτουν τόσα πολλά πράγματα. Είναι κλασική Marvel, θα σου δώσει τόσο όσο, ούτως ώστε να νομίζω ότι κατάλαβες και στο τέλος δεν έχεις καταλάβει τίποτα. 6 μήνες αργότερα λοιπόν, είναι υπέροχη Νέα Υόρκη. Μάλλον είναι αυτή η ομάδα, βλέπουμε καινούρια περιοχή, τα Queens. Γενικά η Νέα Υόρκη θα είναι ακόμα μεγαλύτερη σχέση με την προηγούμενη φορά, θα έχει πολύ περισσότερο εξερεύνηση, διαφορετικές περιοχές. Και τώρα το τέρας λέει μπορεί να είναι παντού. Έχουν έρθει αυτοί οι κυνηγοί λοιπόν του Σεργέι. Oh! Λοιπόν, Spider-Man με στολή Symbiotic. Στολή Venom. Βλέπουμε καινούργιες κινήσεις. Τι κάνει ρε φίλε! Δεν είναι ο απλός Spider-Man. Χρησιμοποιεί πάρα πολύ το συμβιωτικό. Βλέπουμε επιθέσεις που στέλνουν μακριά. Όπα! Εννοείται οι αντίπαλοι θα είναι επίσης δυνατοί. Έχουνε cyborg σκυλιά. Πάρα πολύ ωραίες κινήσεις. Όπως είπα, θυμίζει το παλιό. Έχει τα finishers εδώ. Ανυπομονώ να τα τσεκάρω. Βλέπω μια επίθεση σαν ασπίδα. Δηλαδή δεν χρησιμοποιεί απαραίτητα ιστό. Χρησιμοποιεί όλο αυτό το σύστημα. Fighting system πάρα πολύ δυνατό. Και γενικά δεν ξέρω αν είναι OP. Πραγματικά, αυτός τώρα είναι ο κανονικός ο Spider-Man. Δεν γνωρίζουμε πώς έχει μπλεχτεί με το συμβιωτικό, δηλαδή πώς έχει μπει ο Venom μέσα του. Οχ, δεν θα προλάβω λέει απέναντι στο... Με το τετράγωνο αλλάζει στο Miles Morales. Οπότε θα έχεις και τους δύο Spider-Man, αυτό είναι τρομερό. Τι είναι αυτό? Τι κίνηση ήταν αυτή? Λοιπόν, για πρώτη φορά σε παιχνίδι χρησιμοποιείς και τους δύο Spider-Man. Και έχει glider. Stop. Έπρεπε να φτερνιστώ. Πάμε να δούμε. Χρησιμοποιεί καινούρια στολή επί της ουσίας, η οποία πλέον μπορεί να πετάει. Ο Miles Morales. Όσοι δεν θυμάστε, το Miles έχει άλλες ικανότητες. Έχει αυτόν τον ηλεκτρισμό, τον οποίο προσωπικά εγώ το θεωρούσα overpower. Αλλά όσο οι εχθροί γίνονται ακόμα δυνατότεροι, προφανώς το χρειάζεσαι. Για να δούμε, ίσως έχει κάποια καινούρια κίνηση να παρατηρήσουμε. Αρχικά, τι ήταν αυτό? Γενικά βλέπω το UI είναι διαφορετικό. Δηλαδή οι επιθέσεις κάτω αριστερά έχει πως. Τι λες ρε? Έριξε ιστό και περπατάει πάνω στον ιστό. Αυτό δεν γινόταν παλιά, παιδιά. Για να κάνεις καλύτερο stealth. Πες μου ότι θα κάνει κάτι double takedown. Οκ.
Πολύ ωραίο. Γενικά φαίνεται σαν ένα τέρας να έχει μπει εκεί. Τώρα αυτό το τέρας... Ω, πάρε gadget! Τρομερός! Παιδιά, το έχουν πάει σε επόμενο βήμα. Κάθε κίνηση θα είναι τόσο satisfying. Ανυπομονώ να παίξω αυτό το παιχνίδι. Δείτε τι έκανε, τους πέταξε και άπλωσε ηλεκτρισμό. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι ακολουθάει ένα τέρας. Τώρα ποιο τέρας θα είναι αυτό? Τι θα έχει, λέτε, να έχει κάποιο λιοντάρι, τον Venom ή... Connor! Α, κάτσε, ο Connor... Είναι ο Lizardman, δεν είναι ο Connor? Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι είναι αυτός. Προφανώς ταιριάζει κιόλας στην ιστορία. Δείτε πόσο ωραία είναι τα γραφικά, ρε φίλε. Πόσο ωραία είναι η ατμόσφαιρα, το φως, οι σκιές, πώς κάνε. Θα είναι τερματισμένη εμπειρία, ρε φίλε. Θα είναι τερματισμένη εμπειρία. Και να τη ζήσουμε παρέα. Δεν ήσουν αρκετά γρήγορος για να κάνεις την αραχνοαίσθηση. Βλέπω και καινούρια στολή στο Spider-Man. Το Miles Morales Spider-Man, τέλος πάντων, κατάλαβες, το Miles Morales. Γενικά τρομερή ατμόσφαιρα, θυμίζει The Last of Us. Οπα. Α, Lizard, όντως, είχα δίκιο. Είναι δικό του το ρομπότ, δεν κατάλαβα. Οπα ρε. Θα τρώγα jumpscare, αν παίξω κανονικά στη σκηνή θα φάω jumpscare. Είναι σαν ανακόντα, σκίνα από ανακόντα. It's just his skin. Είναι, α, άλλαξε δέρμα. Δεν σημαίνει, λέει, ότι είναι εδώ. Γενικά έτρωγε ψάρια. Πρέπει να παρατηρήσουμε κάθε λεπτομέρεια. Όπα. Όπα. Ο Spider-Man δε αυτός. Είχε αλλάξει φωνή του κάπως, παιδιά. Hey, Mr. Parker. Mr. Spider-Man, I mean. Είναι μαζί του το ρομπότ αυτό και το βοηθάει. Γενικά το θεωρώ κάπως... Το θεωρούμε κάπως... Το θεωρώ βασικά κάπως ψαρωτικό το ότι είναι ο συμβιωτικός. Και δεν ξέρω αν θα οδηγήσει να γίνει κακό στο τέλος, δεν ξέρω. Ναι, ήταν ο Lizardman. Ναι. Ο οποίος είναι τεράστιος στο ταμέξι και έχουμε ταυτόχρονα και τους κυνηγούς από πίσω του. Ρε, είναι τόσο smooth. Νομίζω ότι βλέπω ταινία, είναι gameplay, είναι παιχνίδι που θα παίξουμε σε λίγους μήνες. Τώρα έχουμε τον... Κάτσε, τώρα Miles Morales, ωραία. Ανεβαίνει πάνω στα jetski. Όχι, δεν θα οδηγεί στο jetski. Ταυτόχρονα παίρνουν τηλέφωνο και οι φίλοι του, Yankee. Πάρα πολύ ωραίο το σύστημα. Κλασικά κάνε μια αποφυγή. Ωραίο τρίγωνο. Επί της ουσίας είναι ίδια mechanic που είχαμε και στα προηγούμενα. Απλά αλλάζει όλο το σκηνικό. Θέλω να δω περισσότερο από το συμβιωτικό, ρε φίλε. Θέλω να δω περισσότερο από το Spider-Man. Τι θα κάνει με αυτές τις κινήσεις Venom? Για να δούμε. Νάτος. Ο Kraven. Ωπα ρε, ακολουθάνε από πίσω όλες και είναι Godzilla. Καλησπέρα, τουρίστες. Κουρασκέ αερόπλαιο, προσοχή όλοι. Κλασικά, πάντα γίνεται κάτι και ο Spider-Man πρέπει να τους σώσει όλους. Κάνει πάλι αναλλαγή και πηγαίνει τώρα στον άλλο το Spider-Man, το συμβιωτικό, που θα μπερδευτώ πάρα πολύ με όλο αυτό. Για να δούμε τι κινήσεις έχει αυτός. Πάντα ο ιστός του πάντως είναι συμβιωτικός. Τι άλλο διαφορετικό θα έχει? Μου θυμίζει πάρα πολύ GTA που άλλαζε μεταξύ τους χαρακτήρες, δηλαδή κάτι τέτοιο έχουν παίξει. Οκ, okay, έχει επίσης φτερά κι αυτός. Ωρε, πόσο cool ήταν αυτό. Οπότε πετάνε πλέον και οι δύο για να καλύπτουμε ακόμα μεγαλύτερες αποστάσεις. Όχι. Εντάξει, είναι overpower, ρε φίλε. Τον έσωσε ο μικρός! Τον έσωσε ο πιτσιρικάς! Και έπεσε μέσα στο νερό, αλλά φίλε... Στο νερό! Δεν είναι και ο Lizard! Dr. Connors! Έτσι!
στο τέλος θυμάμαι που γινόταν και ο αόρατος. Οπότε θα κρατήσει τις κινήσεις από παλιά. Για να δούμε, θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Να τις ξαναπάρουμε όλες τις κινήσεις. Γιατί κάπως θα πρέπει να εξπάρεις. Έρχεται το ρομποτάκι και το βοηθάει. Αναρωτιέμαι πώς θα είναι το ρομποτάκι στο gameplay κανονικά. Πες μου ότι σερβάρει πάνω. Τι είναι αυτό? Μπρο, τώρα θα παίζει. Τώρα αυτή τη στιγμή παίζει. Είμαι σίγουρος, πας δεξιά-αριστερά το μοχλό. Έχεις από πίσω σε κυνηγάει σαύρα. Πρέπει να πατάς λογικά το β για να κάνεις όλες αυτές τις αποφυγές. Και όλο αυτό είναι απλά μια μικρή αποστολή του game. Τίποτα ρε. Wow. Β λέω, όμικρον. Τι βλέπουμε? Τρομερά ενωμένη σαύρα. Πέφτει γάζωμα, φίλε, φύγε από εδώ. Τρομερός, πάντα να νοιάζεται για τους πολίτες ο Σπάιντι. Συνεχίζει πάνω στην προβλήτα, ακριβώς το ίδιο. Δεξιά-αριστερά, από τη μία είναι η σαύρα. Δείτε πόσο γεμάτο είναι το τερέιν. Αυτά είναι παιχνίδια, ρε φίλε. Και συνεχίζει εκεί. Τρομερή ένταση, ρε φίλε. Δεν προλαβαίνεις να δεις τι γίνεται. Τι έκανε? Τι έκανε? Πήρε το ντρονάκι, το ηλέκτρισε και ήρθε ο Spider-Man και το πέταξε για έκρηξη. Φίλε, κάνουν ό,τι γουστάρουνε, ρε. Παρ' όλα αυτά, η μάχη αυτή θα συνεχίσει άλλη φορά. Μια έκρηξη μέσα στην πόλη. Προφανώς και έχει και θύματα, αλλά φρόντισαν για μην δεν έχει το πέταξε και όπως να είναι. Αδερφούλη, φύγε. It's good, Pete. I saved the tracker. Έσω τον ανιχνευτή, λέει. Πολύ ωραία σκηνή αυτή. He's mine. You sure? Oh. He's got big teeth. So do I. Όλε, έχει μεγάλα δόντια και λέει κι αυτός και εγώ. He's not normally like that. Λέει ο Σπάιντι δεν είναι συνήθως έτσι. He's never like that. Δεν είναι ποτέ έτσι. Κάτι θα συμβεί, παιδιά. Κάτι θα συμβεί. Θα γίνει μια τεράστια ανατροπή. Βλέπουμε τη στολή και μπαίνει Spider-Man. Be greater together. Έχω ανατριχιάσει φθινόπωρο του 2023. Ό,τι για να πω, παιδιά, είναι λίγο ανυπομονώ. Θα είναι από τις κορυφαίες σειρές του 2023 που θα παίξουμε και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε και πόσο ανυπομονείτε. Και για επόμενο βίντεο σας προτείνω να τσεκάρετε αυτό και να ξαναξεκινήσει τη σειρά Spider-Man Miles Morales, ούτως ώστε να προετοιμαστείτε για το χαμό που θα γίνει με το Spider-Man 2. Αυτά, κάντε εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.